Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, το ζήτημα της ονομασίας, να το πούμε έτσι, των Σκοπίων, αλλά το πρόβλημα με την ονομασία δεν έχει να κάνει με το πώς αυτοπροσδιορίζεται ή θέλουν αυτοπροσδιοριστούν οι κάτοικοι των Σκοπίων ή όχι, έχει να κάνει με τη δυνατότητα να υπάρξει ειρήνη στα Βαλκάνια. Για να υπάρξει ειρήνη στα Βαλκάνια δεν πρέπει να υπάρξει κράτος μακεδονικό. Διότι έτσι λύθηκε το εθνικό ζήτημα στα Βαλκάνια ιστορικά. Διαφορετικά μας πάει πίσω από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Αυτό είναι το, η ουσία του ζητήματος. Τώρα, από ποιος το δημιουργεί αυτό, ποιος το δημιουργεί το θέμα αυτό. Ποιος το δημιούργησε και ποιος το συντηρεί. Mm-hmm. Αυτός που το δημιούργησε είναι οι δυνάμεις εκείνες που, που επενέβησαν στην Ιουγκοσλαβία, πρώτα με όρους υβριδικού πολέμου, όπως ονομάστηκε τότε από τα επιτελεία τους, και μετά με κλιμάκωση ανοιχτού θερμού πολέμου επέμβασης με τους βομβαρδισμούς των ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, είχε με στόχο τη διάλυση ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους. Με πρώτο βήμα ήταν, όπως θυμόμαστε όλοι, η δημιουργία του κράτους των Σκοπίων. Αυτή τη στιγμή ξανατίθεται το ζήτημα μόνο και μόνο για να αρχίσει η βαλκανοποίηση των Βαλκανίων. Το βαλκανοποίηση μεσαγωγικά, ξέρετε πώς το χρησιμοποιούν οι δυτικοί. Που λένε ότι τα Βαλκάνια, ξέρω εγώ, είναι τη αποθήκη της Ευρώπης. Οι Γάλλοι, μάλιστα, στην γαλλική κουζίνα υπάρχει η σαλάτα Μασεντουάν, δηλαδή η μακεδονική σαλάτα. Mm-hmm. Και βγήκε ακριβώς από την εποχή όπου τη Μακεδονία θέλανε να την κάνουν κυριολεκτικά προτεκτοράτο ή, αν θέλετε, πώς το λένε, περιφέρεια με περιοχές και σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων, της Ρωσίας, Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας της εποχής εκείνης. Πάμε ξανά στην ίδια περιοχή, στην ίδια κατάσταση. Εάν το ερμηνεύουμε σωστά, λες δηλαδή ότι ανοίγεται ο ασκός του αιώλου και θα τεθούν πλέον όλα τα θέματα στο τραπέζι, ακόμα και το βορειοϋπηρετικό, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Μα από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή, προσέξτε τώρα, στην αρχή μας παρασάρανε το παραμύθι ότι εδώ πρόκειται για ένα μακεδονικό έθνος. Θυμόσαστε το 1992-1993, το παραμύθι ήταν αυτό. Ότι έχουμε ένα μακεδονικό έθνος που πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί κτλ. Κτλ. Αποδείχθηκε ότι είναι μάπαδο καρπούζι. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Ήδη στην, αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχουν 6 αλβανικά κόμματα, εκ των οποίων 4 συμμετέχουν στο κοινοβούλιο, με περίπου 35-36%, αν θυμάμαι καλά, των εδρών. Ήδη ο συγκυβερνήτης του κύριου Ζάεφ, δηλαδή αυτός που στηρίζει την κυβέρνηση Ζάεφ, του Αλβανικού κόμματος, έχει κηρύξει το δικό του κράτος. Έχει ανακηρύξει από το 1993 το δικό του κράτος, που είναι το κράτος Ιλυρίας, στο Κουμάνοβο. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο έθνος. Πρόκειται, μιλάμε για μια κατάσταση, η οποία είναι ζήτημα θα υπάρχει σε ένα χρόνο από τώρα. Γι' αυτό και βιάζονται οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να το διαμορφώσουν σε δικό τους προτεκτοράτο, σε δική τους περιφέρεια, για να μην, πώς να το πούμε, ακολουθήσει τη φυσική φορά των πραγμάτων. Η φυσική φορά των πραγμάτων είναι να ενωθεί με κάποιο από τα γειτονικά κράτη. Και κυρίως, κατά τη γνώμη μου, με τη Σερβία, γιατί αυτή δικαιούται τα εδάφη αυτά. Ιστορικά, αν θέλετε. Λοιπόν, και να λήξει εκεί το θέμα. Αλλά επειδή δεν θέλουν να λήξει το θέμα και πρέπει να να αναδιανεμηθούν τα εδάφη, οι σφαίρες επιρροής στην περιοχή, γι' αυτό μας έχουν βάλει με το πιστόλι στον κρόταφο, σαν και καλά να δεχτούμε ό,τι μας πουν αυτοί. Από την άλλη πλευρά τώρα, από την πλευρά της Μόσχας, η οποία φαίνεται ότι παρεμβαίνει πλέον και παρεμβαίνει ανοιχτά, δίνει και έναν άλλον δρόμο. Τι εκτιμάς ότι θα γίνει εκεί πέρα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστογενές, Δημήτρη Καζάκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρω αν το θυμούνται αυτοί. Δεν ξέρω. Και τελικά τι συμβαίνει κομμουνιστογενές στις μέρες μας. Τα έχω χάσει λιγάκι. Γιατί εγώ παλιά ήξερα ότι κομμουνιστογενείς, ή αυτοί τουλάχιστον που είχαν μια τέτοια αναφορά, θυμόντουσαν κάποιον Άρη Βελουχιώτη, κάποιο ΕΑΜ, κάποιον Ελλάς. Το 28ο η μεναρχία Μακεδονίας στο Ελλάς διέλυσε τις σλαβομακεδονικές οργανώσεις που έχει εξωτήτω στην ελληνική Μακεδονία. Τις διέλυσε με τα όπλα. Λοιπόν, δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Ζήτου του 1943 να φτιαχτεί κοινό στρατηγείο και να υπάρξει σλαβομακεδόνικη μειονότητα. Το δέχτηκε μετά ο Ζαχαριάδης στον εμφύλιο πόλεμο, δυστυχώς με τραγική επιλογή και λάθος. Το βρήκε μπροστά του
στη συνέχεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία τι κάνει? Η Ρωσία ψάχνει να βρει συμμάχους και στηρίγματα στην περιοχή, σωστά? Mm-hmm. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Λοιπόν, ποιον έχει αυτή τη στιγμή ως ιονή στήριγμα και συμμάχο? Την Τουρκία. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια άλλη επιλογή. Τα υπόλοιπα Βαλκάνια ελέγχονται ή, αν θέλετε, πολύ στενά ή, πώς να το πούμε, είναι σε διαδικασία αφομοίωσης από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι ένας παράγοντας με τον οποίο μπορεί να παίξει η Ρωσία. Και πέστε μου εσείς, υπάρχει περίπτωση η Μόσχα να πάει κόντρα αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα τώρα, ενάντια στον Ερντογάν και την Τουρκία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι η Ρωσία δεν είπε τίποτα για την επέμβαση, τη στρατιωτική επέμβαση που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στη Συρία εκ μέρους Τουρκίας. Και να θυμηθούμε ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά την εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Οπότε δεν περιμένω τίποτα από την, προσωπικά από τη Μόσχα. Φοβάμαι ότι από τη στιγμή που έχουμε μια κυβέρνηση ή, αν θέλετε, ένα πολιτικό καθεστώς, σωστότερα, γιατί δεν πιστεύω ότι κάποια από τα άλλα κόμματα, αν ήταν στη θέση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα έκανε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε ένα πολιτικό καθεστώς που απλά εξυπηρετεί συμφέροντα ξενοκρατία στη χώρα. Είναι δεδομένο ότι πάμε για γδάρσιμο. Θα χάσουμε και την εδαφική μας επικράτεια. Αν παρακαλάμε να βρεθεί Σμολένσκης να προστατεύσει το Βόλο. Και συμπεραίνεις ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια μεταπολίτευση, μια αληθινή νέα μεταπολίτευση, η οποία θα έχει ως πρώτη πράξη την ανατροπή του καθεστώτος. Βεβαίως. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί, Δημήτρη? Κοίταξε, έχουμε να κάνω μια παρένθεση για να απαντήσεις. Βεβαίως. Στην ολότητα. Έχουμε, έχουμε γεννήσει παντού πολιτικά αμορτισέρ. Το γνωρίζεις. Ναι. Το βίωσες πάρα πολύ καλά και με την κάθοδό σου στις όποιες εκλογές. Θεωρείς ότι υπάρχει σωτηρία? Ή υπάρχει ο τρελός του χωριού, ένας Καζάκης, ένας Κουνιώτης, οι οποίοι λένε πράγματα για καταστάσεις τα οποία δεν μπορούν να εφαρμόσουν ποτέ? Κοιτάξτε, σε αυτή τη χώρα την ιστορία την έχουν γράψει τρελοί του χωριού. Ποιος έχει ξεχάσει τον με το Μαρίνα τον Αντίπα, ή το Ρίγα το Φεραίο, ή τον Κοσμά τον Ατλό λίγο πιο παλιότερα? Έτσι κινούμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει κάποιοι να θυσιάζονται για αυτή την πατρίδα. Συνήθως είναι λίγοι. Και τους θεωρούν όντως τρελούς στο χωριό. Και βρίσκουν θάνατο σαν το σκυλί στα μπέλη, όπως βρήκε ο Μαρίνος ο Αντίπας, ή στη φωτιά, όπως ο Κοσμάς ο Εντελός, ή το ρίχνουν από κάποιο πύργο, όπως το Ρίγα. Αλλά αφήνει σπορά πίσω. Άρα τίποτα δεν πάει χαμένο. Όσο υπάρχει κόσμος που αγωνίζεται, τίποτα δεν πάει χαμένο. Παίρνεις, θα θερήσεις. Μπορεί να μην θερήσεις ο ίδιος, αλλά θα θερήσεις. Τώρα, πώς γίνεται στην πράξη αυτό το πράγμα? Και πολύ απλό. Η πρώτη πράξη είναι να αναδειχθεί μια νέα κυβέρνηση, η οποία να είναι πραγματικά πατριωτική και δημοκρατική. Λοιπόν, η πρώτη πράξη της έχει ήδη προηγηθεί. Έχει γίνει ήδη. Γίνεται σήμερα. Αυτή τη στιγμή, εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή από τον Άριο Πάγο, όπου κατατίθεται μήνυση για σχέδια προδοσία εναντίον όλων των πολιτικών που από το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα παρέδωσαν τη χώρα μας αμαχητή και δημιούργησαν το καθεστώς κατοχής, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι είδηση τώρα. Αυτό είναι είδηση τώρα που μας βγάζεις. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πολιτικό κόμμα, πολιτικός φορέας μαζί με και άλλες προσωπικότητες καταθέτει μήνυση για ισχάτη προδοσία με βάση τον ποινικό κώδικα και τα προβλεπόμενα του συντάγματος. Λοιπόν, και ο λόγος που το κάνουμε δεν είναι μόνο γιατί ελπίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιους έντιμους δικαστές ότι τέλος πάντων θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, αλλά γιατί αυτό είναι και μια απόδειξη ένπρακτης δέσμευσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να κάνουμε πίσω σε αυτή την ιστορία από τη στιγμή που έχουμε καταθέσει και κινούμε αυτή τη διαδικασία. Και πολύ περισσότερο αυτή η πράξη δηλαδή του να καθίσει το σκαμνί, αυτή που πρέπει για όλη αυτή την εθνική τραγωδία που ζούμε 7-8 χρόνια τώρα, είναι η πρώτη γενέθλια πράξη της μεταπολίτευσης. Έτσι δεν είναι? Δείτε πότε είχαμε μεταπολιτεύσεις, να το πούμε, στην Ελλάδα. Η πρώτη βασική γενέθλια πράξη στο να περάσουμε σε μια νέα πολιτιακή και πολιτική κατάσταση που πραγματικά είναι προς όφελος του ελληνικού λαού είναι αυτό, να καθίσουν οι υπέτειοι στο σκαμνί.
αυτό που λέω απλά λαϊκά ο κόσμος στο γουδί. Λοιπόν, αλλά εδώ σύντομα, με τρόπο ομαλό, με τρόπο που πραγματικά να εξασφαλίζεται ότι, ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη και όχι, πώς να το πούμε, εκδικητικές μανίες που μπορεί να σε οδηγήσουν αλλού. Λοιπόν, αυτή είναι η πράξη που κάνουμε σήμερα. Στο κάτω γράψος γραφής το οφείλαμε και στον εαυτό μας, αλλά και στον κόσμο αυτόν που κινητοποιόταν αυτές τις μέρες για ένα εθνικό, μεγάλο εθνικό θέμα, που δεν είναι μόνο η Μακεδονία, είναι ολόκληρο το θέμα. Mm-hmm. Εδώ δεν διεκδικούμε η Μακεδονία να ελληνική. Αυτό που διεκδικούμε είναι αυτό που πάντα διεκδικούσαν η Ελλάδα στους Έλληνες. Αυτό το πράγμα που κάπου το πρωτοφωνάζανε διώχνοντας τους Βαβαρούς το 1862, μετά το πρωτοφωνάξανε στο Σύνταγμα τα Δεκεμβριανά απέναντι στα αγγλικά τάγκς και στο Σκόμπι. Κάποτε το φορτοφώναξε και τα κόμματα της αληθινής μεταπολίτευσης του 81, άσχετα το τι έγινε μετά. Mm-hmm. Το σύνθημα αυτό παραμένει άκρως επίκαιρο και αν δεν το υλοποιήσουμε τώρα, με συγχωρείτε, μας έχουν καταδύσει μετανάστες στην πατρίδα μας, γιατί με τους όρους εργασίας που δουλεύουμε και τα λοιπά, είμαστε κάτι περίπου σαν τους υπόλοιπους μετανάστες που έρχονται σε αυτόν τον τόπο, θα γίνουμε και πρόσφυγες στην πατρίδα μας.